Ξεκινάει σήμερα το vlog μας, παιδιά, γιατί δεν μπορώ να το πιστέψω πώς πέρασε ένας χρόνος. Είμαστε επίσημα στο πρώτο επεισόδιο του φετινού vlog μας 2023. Και μας βρίσκει στο πανέμορφο Λονδίνο για ακόμα μια χρονιά. Το ξέρω ότι είχα έρθει και πέρσι, αλλά παιδιά δεν κρατήθηκα να μην ξανάρθω. Ερωτεύτηκα το Λονδίνο, σας το είχα πει και πέρσι ότι δεν είχα ποτέ το Λονδίνο σαν προορισμό. Και έτυχε να έρθουμε γιατί έπρεπε να έρθουμε για μια δουλειά του Κανάκη και δεν υπάρχει, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε είπαμε φέτος να ξανάρθουμε, να πάρουμε και τον Αλέξανδρο, ο οποίος πέρσι μας έλεγε: θέλω και εγώ Λονδίνο, θέλω και εγώ Λονδίνο. Αλλά έτσι όπως είχαν έρθει και τα πράγματα, δεν μπορούσαμε να τον πάρουμε μαζί. Ήρθε και η σειρά του φέτος. Και να σας δείξω λίγο δωμάτιο. Αν και φαίνεται πίσω το δωμάτιο. Έχουμε εδώ το διπλό, εδώ πέρα το μονό του Αλέξανδρου. Πάρα πολύ όμορφο το δωμάτιό μας. Δεν είχαμε μείνει σε αυτό το ξενοδοχείο πέρσι. Εδώ πέρα έχουμε τα πάντα όλα. Πήραμε και καρότσι μαζί, αν και δεν κάθεται ο Αλέξανδρος πλέον σε καρότσι. Δεν το ξεθάψαμε από την αποθήκη, γιατί θα πέσει τρελό περπάτημα εδώ τώρα και δεν γινόταν να τον κουβαλάμε στα χέρια όταν κουράζεται. Έχει και γραφειάκι εδώ, είναι απλώς στον υπολογιστή μου για να κάνω την επεξεργασία του vlog μας. Όλα τα έχω. Θα τα οργανώσω έτσι για να ξεκινήσουμε. Και σας αφήνω λίγο να οργανωθούμε και να φύγουμε να πάμε για την πρώτη μας βόλτα στο κέντρο του Λονδίνου. Γιατί πρέπει να τραβήξω και το intro. Δεν έχω τραβήξει ακόμα intro. Γιατί έχω σκεφτεί κάτι. Και θα φύγουμε τώρα να πάμε Λονδίνο για να τραβήξουμε κάτι συγκεκριμένο που θέλω. Βρήκα και τον καθρέφτη στο ξενοδοχείο που θα λέω και καλημερούδια. Έτσι μιλάμε, πανέμορφος είναι. Κοιτάξτε εδώ. Που είναι τέλειος και τεράστιος. Το κρύο σε άλλη διάσταση. Αν έλεγα προχθές στο αεροδρόμιο ότι είχε κρύο στο βίντεο που, το τελευταίο που ανέβασα, το παίρνω πίσω. Εδώ έχει πραγματικά κρύο. Βασικά έχει πολύ γρασία, μια αυτή την γρασία. Πάρα πολύ γρασία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το τρενάκι. Να πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος που θέλω να τραβήξω το φετινό intro. Και έχω βάλει το μεταξύ χοντρό καλσόν και φούστα. Και μετά να ρωτιέμαι και γιατί κρυώνω. Νομίζω πως εδώ θα ευχαριστηθούμε και καρότσι, πεζοδρόμια για καρότσι full. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, αλλά θυμάμαι και πέρσι ότι ήταν πολύ καλά. Πρώτη στάση για φαγητό στο Join the Juice. Να δούμε αν είναι ωραίο αυτό το tuna sandwich που όλοι λένε ότι είναι φοβερό. Scintillating door, you gonna see me there. Just sitting on my own. I hear the people laugh, but I just check my clock. I've never been the best. We've mingled as small talk, and then I hear a crash behind my back. Το σαντουιτσάκι ήταν όνειρο. Μ' έρθετε Λονδίνο, παντού έχει τέτοια ποτίδα στο χάρτη. Αυτό το μαγαζί. Πάρτε το σάντουιτς με τον τόνο. Εγώ δεν πήρα το spicy, πήρα το απλό. Παιδιά, ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ νόστιμο, είχαν δίκιο. Αυτά, και πάμε τώρα να βρούμε αυτό το ωραίο το καλάδα. Τώρα είμαστε σε αυτό το δρόμο, όπως λέγεται, που είναι όλα τα ακριβά τα μαγαζιά σε αυτό. Και πάμε να βρούμε αυτό το ωραίο το μέρος που θέλω να τραβήξω το intro μου. Αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι πάμε σωστά. Καθίστε να το δω γιατί ποιος τον ακούει. Και δείτε και ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι εδώ πέρα. Είναι μια κορώνα. Απίστευτο. Αυτή εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία βιτρίνα και είναι η βιτρίνα του Ζάρα. Όσο περίεργο και σας φαίνεται, κοιτάξτε πόσο όμορφη και περιποιημένη είναι, εντάξει. Έχουμε επιστρέψει στο Watford, όπου είναι και το δωμάτιό μας και είναι πάρα πολύ όμορφη περιοχή. Είχαμε έρθει και πέρσι, αν θυμάστε, που είχαμε πάει σε ένα τεράστιο πάρκο που λεγόταν Κασίμπουρι Park. Και επειδή μας άρεσε πάρα πολύ η περιοχή και τώρα έχουμε και τον Αλέξανδρο, είπαμε να έρθουμε να μείνουμε σε έτσι μια λίγο πιο ήσυχη περιοχή. Και είδατε ακριβώς πίσω, ένα-δύο δρόμοι πίσω, έχει Primark. Καλά, θα το λιώσω. Τώρα πάω να μπω να ρίξω μια ματίτσα. Και τις επόμενες ημέρες, εντάξει, είναι ότι θα ξαναέρθω. Τέλειο, και είναι όλο μας αμαλή. Κοιτάξτε, Harry Potter σειρά εννοείται. Και έχει και πιτζάμες με όλους τους κοιτώνες, πως λέγονται. Τι ωραία.
Πω, καλά τέλειο είναι αυτά. Α, έχει και έναν όροφο. Α, είναι τεράστιο αυτό το Primark. Και είναι και όλα τακτοποιημένα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε τι θα δούμε. Δείτε εδώ τσαντούλες. Τέλειες. Πάρα πολύ ωραία. Α, έχει και ήδη έτσι διάφορα άλλα. Δεν ξέρω αν έχει και ήδη σπιτιού. Λογικά θα έχει και ήδη σπιτιού. Θα το ψάξουμε εδώ. Αλλά κοιτάξτε και εδώ. Α, ωραία αυτά τα σετάκια για δωράκια. Α, κρατάει μια κυρία ένα με πουλιά. Αν καθίστε να την κυνηγήσω από πίσω, να το δείτε λίγο. Και αυτό. Φάνηκε τέλειο. Είναι, δεν είναι κακός, μωρέ. Μετά γίνεται καλός. Κοίτατε ρε μπλουζίτσα. Θες να την πάρουμε να την φοράς? Ναι. Για να δούμε τι άλλα έχει. Και παντουφλίτσες. Παιδικές, Άγιο Βασίλη. Άγιο Βασιλιάτικες, πάμε. Έχει παγώσει το στόμα μου, παιδιά, η μύτη μου, όλο μου το πρόσωπο. Δεν μπορώ να μιλήσω. Και καλτσούλες, κοιτάξτε εδώ τι ωραία. 3,5 λίρες ή 5. Κοιτάξτε όλο ίδιες με τις πιτζάμες που φοράω, που είχα πάρει από το Σίνσεϊ. Και δείτε και τις κάλτσες αυτές. Πάρα πολύ ωραίες και χοντρές και χειμερινές, πάρα πολύ όμορφες. Α, να έχει και είδη σπιτιού, γέλα να δούμε. Έχει καλεντάρ, κοιτάξτε. Μίκη και Μίνι. Έχει και είδη σπιτιού, τι ωραία. Wow, το αγαπημένο μου κόκκινο αυτοκίνητο. Τι άλλο να σας δείξω, δεν ξέρω. Έχει διάφορα πράγματα εδώ σε είδη σπιτιού. Και κουβερτούλες και μαξιλάρια. Το ανακάλυψα το φορεματάκι, να το. Όλη η πουλιά και ο γερινός. Α, δεν μου αρέσει μπροστά. Δεν μου άρεσε μπροστά, ενώ αυτό είναι ωραίο και μπροστά και πίσω. Κοιτάξτε εδώ που το φοράει και η κούκλα. Κούκλα η κούκλα. Ναι, σε σεράκια, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα περιμένουμε στην αναμονή τώρα για το ταμείο. Πήραμε το κάτι της μας, δεν γινότανε. Και έχει αυτά τα διάφορα πραγματάκια εδώ που χαζεύεις. Κοίτα, Αλεξανδρέα, πάλι γκρινς. Ου, τέλειο. Επιστρέψει στο δωμάτιό μας, είναι σχετικά νωρίς βέβαια, αλλά δεν μας έπαιρνε και παραπάνω. Ο Αλέξανδρος είναι πάρα πολύ κουρασμένος και εμείς, όχι μόνο ο Αλέξανδρος, αλλά και ο Αλέξανδρος, παρόλο που κοιμήθηκε μία ώρα στο αεροπλάνο και μία ώρα περίπου μέσα στο αυτοκίνητο, κάπου εκεί κάτι λιγότερο από μία ώρα, ήταν και είναι κουρασμένος, οπότε γυρίσαμε για να ξεκουραστούμε νωρίς-νωρίς, να μαζέψουμε δυνάμεις για αύριο, που αύριο θα δούμε και περισσότερα. Σήμερα ήταν έτσι λίγο πολύ μπαμ η επίσκεψή μας στο κέντρο του Λονδίνου, πήγαμε έτσι πολύ βιαστικά για να καταφέρω να σας έχω intro, γιατί δεν είχα προλάβει με τούτα και με εκείνα όλο τον Νοέμβρη που έτρεχα να ετοιμάσω κάτι, οπότε είπα να ετοιμάσω εδώ κάτι και επέλεξα να είναι στο αυτοκινητάκι και στο coin, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κόκκινο το αυτοκινητάκι μου, όλο αυτό, και φέτος είναι ακόμα πιο όμορφο από πέρσι, δεν ξέρω αν το θυμάστε το περσινό, αλλά φέτος είναι ακόμα πιο όμορφο. Θέλω επίσης να σας πω, καθίστε να γυρίσω κάμερα, να μην στέκομαι εδώ. Βάλτε όπως μπορείς. Ήθελα να σας πω ότι πήγε πάρα πολύ καλά η σημερινή ημέρα με το αεροπλάνο. Δεν το περίμενα, περίμενα ότι θα έχουμε τσίτι. Είναι και 4 ώρες ταξίδι από Αθήνα, έτσι, δεν είναι και λίγες. Και πίστευα ότι θα... Κάτσε να σε βοηθήσω, περίμενε. Να δούμε αν μπαίνει εδώ. Δεν μπαίνει, θα το βάλουμε εδώ πάνω όμως, εντάξει. Ναι. Εκεί είναι πολύ ωραίο. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε 2-3 πράγματα και βρήκαμε ένα τέλειο κι της Bluey. Να έχουμε με την Bluey θέμα. Αυτό εδώ το kit, το οποίο έχει μέσα ζωγραφιές και μαρκαδόρους, οι οποίοι είναι και από αυτούς από ό,τι κατάλαβα που με μαντιλάκι φεύγουνε, και έχει τρελαθεί τώρα, πηγαίνει και βάζει παντού τις ζωγραφιές του. Πήγε πάρα πολύ καλά το θέμα αεροπλάνο. Είχα αγχωθεί, αλλά όχι, παιδιά, πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν εξαιρετική η πρώτη μας εμπειρία με το αεροπλάνο. Ούτε φοβήθηκε, ούτε γκρίνιαξε, κοιμήθηκε
πάρα πάρα πολύ καλά. Το Λονδίνο, παιδιά, μπορώ να σας πω ότι είναι ηλιόλουστο σήμερα, τουλάχιστον δεν ξέρω τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, αλλά το κρύο δεν παλεύεται καθόλου, ειδικά τώρα που στρίψαμε σε ένα στενάκι για να έρθουμε στο ξενοδοχείο και ήταν μάλλον ανοιχτά, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Ένιωθα λες και μου πετάνε καρφίτσα στο πρόσωπο. Καλά, από αύριο θα ντυθώ κι εγώ ακόμα καλύτερα. Σήμερα γυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Ντύθηκα καλά για να σας τραβήξω το intro, αλλά είχε τόσο κρύο. Είχα βάλει φούστα, είχα βάλει καλσόν, με τον μπουφάν έμεινα τελικά. Είχε τόσο πολύ κρύο που δεν είχα το θάρρος να βγάλω τον μπουφάν μου και είχε και πάρα πολύ κόσμο που περίμενε να φωτογραφηθεί σε αυτό το περιβόητο αυτοκίνητο. Οπότε δεν ξέρω και το intro πως έχει βγει, ελπίζω να έχει βγει καλό και ελπίζω να σας αρέσει. Θα είναι έτσι λίγο πιο απλό φέτος, δεν θα είναι όπως τις προηγούμενες χρονιές, γιατί μέσα στο Νοέμβρη ειλικρινά με όλα αυτά που έτυχαν δεν μπόρεσα να καθίσω καν να σκεφτώ μια ιδέα κάτι. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά όμως να ξέρετε. Όλο αυτό που με βασάνιζε το Νοέμβρη τελείωσε, ακόμα δεν έχουμε ξεμπερδέψει με το θέμα, αλλά ευτυχώς καταφέραμε και βγάλαμε άκρη. Θα σας μιλήσω κάποια άλλη στιγμή, δεν θέλω τώρα να τα σκέφτομαι και να χάλιαμε στο ταξίδι. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο επεισόδιο του vlog μας, να σας κράτησα καλή παρέα και θα τα πούμε πάλι αύριο από περισσότερα πράγματα, τελείωσες, από περισσότερα πράγματα εδώ στο Λονδίνο. Φιλάκια.